Αστυνομικοί συλλέγουν ένα προς ένα όλα τα στοιχεία που μπορεί να ρίξουν φως στην έρευνα για το άγριο έγκλημα στην Εγλυκάδα. Ο 53χρονος περιπτερούχος βρέθηκε σήμερα νεκρός σε αυτό το χωράφι, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι. Εκτιμάται ότι πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας. Διενεργείται προανάκριση από την υποδιεύση ασφαλείας πατρών. Κύριε Τρίβη, λέει πληροφορίες για διάρρηξη στο σπίτι του, ότι είχε προηγηθεί διάρρηξη και ένα χρηματοδότιο. Δεν έχουμε να κάνουμε καμία δήλωση πάνω σε αυτά. Ο άτυχος άνδρας που διατηρούσε περίπτερο στα Δεμένικα ζούσε μόνος του, φιλήσυχα και ήταν αγαπητός από τους γειτονές του. Είχε εξαφανιστεί από τη Δευτέρα. Οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να τον αναζητούν. Τι μάθατε από την αδερφή του? Τι μάθατε δηλαδή? Εγώ την ανημέρωση εξαφανισμένος. Τίποτα περισσότερο, γιατί και εγώ σήμερα το έμαθα. Είχε διαφορές με κανέναν? Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Είμαι φίλη της οικογένειας, αλλά περισσότερο δεν γνωρίζω. Λίγο πριν τον εντοπισμό του πτώματος, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε το θύμα, διέκρινε χαρτιά πεταμένα στο χώρο γύρω από το αυτοκίνητο του 53χρονου. Είδα κάτι χαρτιά. Ένα μπλοκ πάνω στο φαμπρίζ του, κάτι χαρτιά πίσω στο αυτοκίνητο κρεμόντουσαν, από την πόρτα του, και χαρτιά πεταμένα πίσω στο οικόπεδο. Ειδοποίησα κάποια κυρία εδώ που ήταν ο άντρας στην ασφάλεια, ειδοποίησε, ήρθε, πήρε το χαρτί κοινωνία. Οι άνδρες της αστυνομίας ξεκίνησαν την έρευνα στην περιοχή και τελικά βρέθηκαν μπροστά στο άψυχο κορμί του 53χρονου άνδρα. Οι διοκτικές αρχές προσπαθούν τώρα να ξετυλίξουν το κουβάρι και να λύσουν το μυστήριο για τα κίνητρα των δολοφόνων. Επρόκειτο για ληστεία μεταφώνου ή για κάτι πιο πολύπλοκο?